Αμερικανό. Μάθαμε επιτέλους πώς πληρωνόταν αυτό ο Stan Grimm, ο γκουρού της επικοινωνίας. Δεν πληρωνόταν. Έτσι ήξερα κι εγώ. Εγώ θυμάμαι ότι δεν πληρωνόταν. Το κύριο οικονόμου θυμάσαι και εσύ. Ναι, 14 Σεπτεμβρίου του 2021. Τον είχαν ρωτήσει, λέει είναι φίλος του Πρωθυπουργού. Να δείξω πρώτα τα έγγραφα ότι τελικά πληρώνονται και να μετά να θυμίσει τον οικονόμου. Για πάμε να δούμε τα έγγραφα τώρα. Να, ωραία τιμολόγια βλέπω έτσι. Εδώ είναι. Είναι τα έξοδα της Νέας Δημοκρατίας το 2023. Το 2024, συγγνώμη. Μήνα-μήνα. 16.000 το μήνα. Κάθε μήνα 16.000. Βάλτε και τα προηγούμενα χρόνια. 16.000 το μήνα. Ναι. Βλέπουμε, 475 εκατομμύρια χρωστάει η Νέα Δημοκρατία. Και δίνει. INC, έτσι. Είναι ο αριθμός των παραστατικών δίπλα, 279 μέχρι 289. Το βλέπετε ότι είναι κάθε μήνα. Πρώτος, 24, πρώτου, ναι. 2 Δευτέρου, 2 Τρίτου, 2 Τετάρτου. Και κύριε, 2 του μήνα πληρώνουμε, έτσι, αυτό που λέει. Στο τέλος λίγο βλέπω εκεί πέρα κάτι, είναι 14 του μήνα βλέπω ότι πληρώσαμε. Ήταν η εξόφληση εκεί πέρα. Ήταν η εξόφληση. 16 εκεί κάτω το φάγαμε. 14.000. Λοιπόν, για να συνοηθούμε τώρα. Ναι. Εκεί που μας λέγανε ότι ήταν δωρεάν, τον πληρώναμε 16.000 το μήνα. Εντάξει, έχει Greenberg με 16.000, έτσι. Να τα θυμηθούμε. Αν είναι αυτά με 16.000, εντάξει. 16.000 και χρωστά και 475 εκατομμύρια. Α, μάλιστα. Να ξέρουμε ποιος πληρώνει. Καταρχάς, να βγάλουμε μια άκρη σε αυτό ότι τελικά ο Greenberg πληρώνεται. Γιατί εγώ θυμάμαι αυτό που θα δείξουμε τώρα. Θα δούμε όλη την ανακολουθία. Ακριβώς. Της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί έχουμε ακούσει άλλα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο οικονόμο. Και τους άλλους. Και τους άλλους μετά, ναι. Όλοι μας. Πρώτα κύριος οικονόμου. Ο κύριος Greenberg μετήχε ως φίλος ή πληρώνεται από κάπου για τις υπηρεσίες του? Όχι, δεν πληρώνεται από πουθενά. Είναι συνομιλητής και γνωστός του Πρωθυπουργού από παλιά. Δεν πληρώνεται από κάπου ο κύριος Greenberg. Αλλά ήταν στο Πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Ο κύριος Greenberg είναι παλιός γνώριμος του Πρωθυπουργού. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρακολουθεί τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο ο Πρωθυπουργός συνομιλεί κατά διαστήματα μαζί του. Ως προς τον κύριο Greenberg, εγώ επικοινώνησα με τη Νέα Δημοκρατία και επαναλαμβάνω ότι για την παρούσα προεκλογική περίοδο και για κάθε φορά που έχει παράσχει συγκεκριμένες υπηρεσίες, γιατί μπορεί να τον ρωτώνται και κάποιες συμβουλές στο ενδιάμεσο. Αυτές μπορεί να τις δίνει ο άνθρωπος στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας που είχε στο παρελθόν ή στο μέλλον, ή στο παρόν ή στο μέλλον θα έχει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μια ενεργή σύμβαση με τιμολόγια τα οποία κόβονται, είναι όλα κατατεθειμένα και προκύπτουν μάλιστα και από τους ισολογισμούς, τα παρόντα προφανώς θα προκύψουν, της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Greenberg είναι συνεργάτης του Πρωθυπουργού και πληρώνεται ή είναι άμεστος σύμβουλος? Αν είναι συνεργάτης, πόσο γνωρίζω, είναι συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σας θέσω άλλες πληροφορίες γύρω από την ακριβή σχέση που έχουν. Μάλιστα. Εικάζω ότι πληρώνεται ως συνεργάτης. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες της εργασιακής αυτής επαγγελματικής σχέσης. Πληρώνεται, κυρία Γιάμαλη, πληρώνεται. Πληρώνεται τελικά, όπως αποδείχτηκε. Πληρώνεται. Ο Greenberg είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πληρώνεται για τα χρήματα τα οποία παίρνει, αλλά δεν ξέρουμε αν τα παίρνει κιόλας. Αυτό κατάλαβα. Τρεις διαφορετικές απόψεις. Αυτό είναι. Είχε τον κύριο οικονόμου, δεν πληρώνεται. Τον κύριο Μαρινάκη, ναι, πληρώνεται. Με ενημέρωσα από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κέρτσος, ναι, είναι συνεργάτης, αλλά δεν ξέρω. Πού να ξέρω εγώ για την επαγγελματική ή εργασιακή του σχέση. Αυτή τη σχέση έχει. Επαγγελματική ή εργασιακή, αλλά το κάνει δωρεάν. Μάλιστα. Πάντως, Greenberg σε αυτή την τιμή, τέλος πάντων. Σε Αμερικανό και δωρεάν. Έχουμε συνέχεια Σαλμά. Τι έχει επιπλέον ο κύριος Σαλμάς? Είχε κάποιες. Κινούνται ακόμα στον αστερισμό Σαλμάς στη Νέα Δημοκρατία. Ο Σαλμάς έχει βρει ένα αδύναμο σημείο στο Μητσοτάκι. Ναι. Έχει βρει. Ναι. Έχει βρει αδύναμο σημείο. Γι' αυτό τα είπαμε και χθες. Αυτή η σύμβαση, αυτός ο διαγωνισμός που έγινε με τα κηλικία του Υπουργείου Πολιτισμού είναι αδύναμος κρίκος για τον κύριο Μητσοτάκη. Τον φύγει προσωπικά σχεδόν. Μάλιστα. Γι' αυτό και υπήρξε αυτή η αντίβραση της οικογένειας Μητσοτάκη, θα έλεγα. Γιατί δεν ήταν μόνο, ήταν και ο γιος που λέει αμέσως το διαγράφημα. Πάντως, εγώ βλέπω ότι το κλίμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία, εντάξει, φουσκώνει. Βλέπω ότι σιγά-σιγά διαφοροποίηση διάφορα. Στο τέλος θα δούμε, θα κάνω αυτό το happening το ωραίο στη Ριγίλης, 4 Οκτωβρίου, δεν είναι? Καλά, δεν θυμάμαι. Πριν από αυτό, τους κάνουμε, έχουν ξεκινήσει ήδη τις μαζόξεις. Μισθή δεν έχουν πάει στη Ριγίλης.